καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. Τέταρτη αγωνιστή για τον τρίτο όμιλο της Mastel. Ο Uncle Drew φιλοξενεί τη Limoges. Στο 3-0 η ομάδα του υπηρεσιακού coach Γιάννη Κάρμα. Στο 0-2 η Limoges, η οποία έχει τα προβληματάκια της. Τελευταία αγωνιστική η Limoges-Ρασαν με 109-97 από τους Phoenix Bumps. Στο Κάρνος ένα φοβερό μάτς που τα είχε όλα. Από την άλλη, η Drew ξεκινήσει καλά. Τελευταία αγωνιστική νίξαν τους Περιστέρι World Dogs με 66-91. Πάμε λίγο να δούμε αποστολές. Από την πρώτη επίθεση, τα δοχεία του Ρουζ. Κούρος, περνάει του ξέρετε τον Αμπυράκη. Κανάς τον Λευτέρη, μπάλα αυτά από τη γωνία, μέσα, 0, μάλλον 3-0. Εξάδα εν τέλει για τους Γάλλους. Με τον Παναγιώτο Μπρατίσα που το είπαμε στην αρχή. Αν πήγε πεντάδα, λογικά περιμένουμε τον έκτο. Κούρος, ωραία πάσα χαμηλά. Καφιγιαρέας, βήματα. Αντωνόπουλος, Κωνσταντόπουλος, Μπρατίσας, Παυλίδης, Καμάτης και ο Τριαντογιάννης. Για πως θέλει τον τυπικά φιλοσύνων, από την άλλη Αγγελικανόπουλος, Ελευθεριάδης, Κανδυράκης, Μπονάτος, Πολυγονόπουλος, Κούρος, Ροζής, Στρατηγαρέας, Σωτηρόπουλος, Κωνσταντινόπουλος και ο Μαχαλάς. Ο Μιχαλάς, διαφωνώ. Χαμός στο στρατόπεδο των Ντρου. Καλά και φάω τώρα τον Τριαντογιάννη. Σε βολή, μαζί του Τριγαρέας. Βάλα αυτόν τον Πολυχρονόπουλο, την οποία άνοιξε λίγο. Δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο ότι φοράει την εμφάνιση με το νούμερο 21, το οποίο στους Drew έχει τη σημασία. Τώρα δεν ξέρω αν θα αποφαλειδηγήσει θετικά ή αρνητικά. Τριγωτάκι εν μεταξύ, ακόμα ένα. Ενόπουλος άστοχος, μαζεύει ο Καντυράκης. Για να δούμε λίγο τον όμιλο. Θυμίζω ο τρίτος της Μάστερ. Αγγελιανόπουλος, Χαμπλάς, Γιαρέας, Τύπας του Καντυράκη. Από ό,τι φαίνεται σε επίθεση για τους Λιμόζ. Γιατί Λιμόζ. Αντωνόπουλος, περνάει την μπάλα ξανά χαμηλά. Γιάννης, φαουλ από τον Στρατηγαρέα. Στρατηγαρέας, αν δεν κάνει λάθος, ήταν και πέρσι στο Summer με τους Drew. Γιατί φέτος έλειψαν το χειμώνα, επέστησαν μετά από το περσινό καλοκαιρινό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν επιτύχημα με τον από την Deportivo, που εν τέλει σήκωσε και την κούπα της Summer Master το 22-23. Δύσκολη προσπάθεια από τον Πολυχρονόπουλο. Μπαλά στον Μπραντίτσα. 2,5 λεπτά μόλις στο μάτς, 6-2 μπαστά με 2 τρίποντα. Ο Ντρου Μπραντίτσα γιατί και μειώνει στους 2 πόντους. Ο Παναγιώτης ο οποίος είχε πονέσει πολύ τον Ντρου, αν θυμάμαι καλά πέρσι με την εμφάνιση του Χάρλεμς. Το είπα και του ίδιου στη συνέντευξη. Και βάλει ένα τρίποντο από τη γωνία. Είχε καθαρίσει το μάτς σε μια κακή περίοδο για τους Χάρλεμς. Κακή ζώνη αποδείχθηκε και για τον Ντρου, ο οποίος εν τέλει στην τελευταία του χρονιά στο χειμερινό πρωτάθλημα του Πασεδάκη έπεσε από την Ελίτ. Παραβάμε τον Κούρο. Αγγελογιανόπουλος έχει χώρο, το παίρνει, αλλά δεν τιμωρεί την άμυνα των φιλοξενούμενων. Μέσα εν τέλει το στόκι από τη γωνία από τον Κωνσταντόπουλο. Μπροστά για πρώτη φορά στο μάτς. Βγάλει
Αγγελικανόπουλος το παίρνει και αυτός, θα το βάλει μόνο τρίποτα μέχρι στιγμή για τον Ντρού. Εγώ περιμένω τον πιλάρα από τον Δηλόπουλο. Αυτός έχει δημιουργηθεί στο ρόστερ, είναι ένας 11. Πολυχρονόπουλος, αλλά και ξανά πρώτο κοντά στο ζωγραφιστό για τους Ρόζ. Έτσι καθιστά. Αντωνόπουλος πέρασε την μπάλα χαμηλά, καλή ένα χαμηλάκι. Μεγάλη πάσα στο διαρρέα εκεί για να κλέψει ο Παυλίδης. Κωνσταντόπουλος βρήκε για ένα χώρο και τελείωσε πρώτη πάσα στους 4. Μέχρι στιγμής του ισορροπημένου το μάτς, ο Ντρου κυρίως έξω από τη γραμμή των 6.75 προκαλεί προβλήματα στην άμυνα της Λιμόζα. Από την άλλη, οι Λιμουζό βρίσκουν λύσεις μέχρι στιγμής με 3 διαφορετικούς σκόρους. Έχει ο Μπελιάνης, Βαλίτας και Κωνσταντόπουλος. Λάθος εδώ κλέβει ο Γιανόπουλος. Κούρος στη ρημά του αντίπερα, ο Καντυράκης, ο οποίος ο χρόνος πάρει το ψωμάκι του αυτό. Δεύτερο τρίτο για το δευτέρι. Ανόπουλος μπάλα δεν του κλείνει το μάτι, βάζει το Καντυράκη και άφησε στον Αγγελογιαννόπουλο. Αγγελογιαννόπουλος, παίχτης ο οποίος έχει αγωνιστεί και με την εμφάνιση του Σοφωτό, όπως και ο Βασίλης Αγγελογιαννόπουλος. Λέων Σταρός. Καλή άμυνα από τον Σπύρο. Έπιε συνδυασμό και δεν το κάνει αυτό. Πρώτη πόντι και για τον Πούρο. Ωραία κίνηση, το τελείωμα είναι άτσαλο από τον Τριαντογιάννη. Θυμούζω έχουν ακόμα αρκετό καιρό. Νομίζω την τελευταία φορά που τους είχα πετύχει στο Κάρβουνο την σημερινή μάχη είχαν νικήσει τους Lion Men. Νομίζω ναι, τίποτα. Τώρα ξανά από τον Αγγελογιαννόπουλο θα είναι στα δύο εύστοχα. Από την άλλη δεν κάνω για πρώτη φορά. Γνωστές φυσιογνωμίες όλοι. Διάστημα είναι τώρα από τον Βασίλη. Ακόμα να κλείσουμε την Λιμόζ. Παυλίτσε έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, μισό λέα μέσα και αυτό. Μεσηράδης και Μιχαλάκη δεν μπορούν να μπουν στο παρκέ. Πολυχρονόπουλος από την περιοχή σημαδεύει το σίδερο. Rebound από τον Αντωνόπουλο. Κρίσιο Μπραντίτσας, είναι δυνατό το σουτάκι. Νόπουλος πάει μόνος του, κερδίζει το φάουλ και θα κερδίσει δύο βολές time out. Ζητάει ο Παναγιώτης ο Μπραντίτσας. Αυτό και θα γίνει. 2.43 για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Συνέχεια στο μάτς, μέσα η πρώτη βολή. Άλλη μέχρι ο Πολυχρονόπουλος. 11 κοντά στο πρώτο διψήφιο προβάδισμα ο Ντρου, αυτό και θα γίνει. Ο Λιγονόπουλος στους 4, για πρώτη φορά μπροστά με 10 ο Άγγλ Ντρου. Αντωνόπουλος. Γιάννης, να κερδίσει χώρο κλειστή άμυνα του Θεού. Μπραδίτσας μόνος του, αυτό το βάλει νομίζω, αστοχή όμως. Μεταξύ ο Αντωνόπουλος στο θετικό. 10 δεύτερα για την επίθεση των Γάλλων. Μια προσπίση και φάουλ πάνω στον Καλογιάννη. Thank you.
Γιάννης απέναντι στον Μιχαλά. Πάσα δεν περνάει, άλλη μια καλή άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι νομίζω έτσι να κλείνουν προς τα μέσα. Έχουν δώσει τα μπιστά για τα οποία ούτε ο Μπραντίδας ούτε ο Αντωνόπουλος έχουν βάλει έξω από τα 6.75. Εξού και η διαφορά στο σκορ μέχρι στιγμής. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Ας πω το Πούρος. Κρατηγιάννης στο rebound αφήνει τον Κωνσταντοπουλό. Κίτσας πέρασε, καλάθι και φάουλ. Εξεβολή. Μπραντίδας στους 4 πόντους και έχει δικαίωμα στους ανθρώπους. Αυτοί οι δύο μοιράζονται τα ηνία επιθετικά για τη Λιμόζ μέχρι στιγμής. Μιχαλάς, Πολυφανόπουλος θυμμένος από τη γωνία. Άστοχο το σούτ, λοιπόν, επιθετικό. Είναι και Μπονάτσος. Για τον Ντρου, ωραία κίνηση εδώ. Και πού θα λάθει το μάτς για τον Μιχάλη. Αντωνόπουλος βρέθηκε μόνος με το screen. Το σούτ είναι άστοχο, rebound από τον Πουρό. Βρήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 3-3 τα φάουλ για τις δύο ομάδες. Καλά το κεφάλι τώρα από τον πολύ ταλαντούχο γκάρντ του Ντρου. Δεύτερα τέλε πίδες για τη Λιμόζ. Φάουλ πριν την πάσα πάνω στον Παυλίδη. Πραγματικά είναι συμπλωμένα βολές για τους φιλοξενούμενους. Μέσα και δεύτερη, από το 15, μισό λεπτό, η λογική λέει μια μεγάλη επίθεση για τον Ντρου και κάτι λίγα δευτερόλεπτα θα απομένουν για τη Λιμόζ. Για να δούμε τι θα γίνει. Πούρος. Ένα Μιχάλης, φάουλ. Λιμόζ ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει. 17,6 τον φωτεινό πλέον για τους Ζωφριάς, 14 για τους Ρόζ. Πούρος πήρε το screen, έπαιξε πολύ ωραία πάσα στον Ροζή, φοβερό καλάθι. Όλα τα λεφτά, η πάσα του Σπύρου. 4-4, 3 τον Όπουλος, παραλίγο. 27-15 σκορ πρώτης περίοδου. Ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στη Ζωφριά, 27-15 το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Πολυφανόπουλος, πάνω στον Τριαντογιάννη. Πάμε λίγο να δούμε stats. Για όποιον δεν το ξέρει, στο Μπασκετάκι Ινδιά μπορείτε να βλέπετε live στατιστικά από όλα τα γήπεδα της διοργάνωσης. Είτε τα παιχνίδια να δείτε live, είτε είναι ένα αντισκευασμένο όπως αυτό εδώ. Πάνω στον Μπραντίτσα. Δύο στις τρεις βολές, 5 στα 9 δίποντα, 5 στα 9 τρίποντα για τον Ντρου. Από την άλλη, 2 στις 3 βολές, 5 στα 9 δίποντα και 1 στα 8 τρίποντα για τον Ντρου. Στις υπόλοιπες αθλητικές κατηγορίες, ελαφρώς καλύτερη η Ντρου στις αρχές, 7 εναντί 3. Και στα λάθη, 4 η Ντρου.
35 οι φιλοξενούμενοι, 35-18 το συλλογικό επίθυνση. Διφλέξαν πάνω στην μπάλα εδώ. Κεριάδης, το στοιχείο του θα αστοχίσει, rebound του Τριαδογιάννη. Με μια γρήγορη ματιά οι Δρου έχουν πάρα πολλούς σουτέρ. Ο Ρεβίνης νομίζω είναι μια προσθήκη κλειδί που δίνει λίγο ταχύτητα σε μια σχετικά πιο αργή ομάδα. Αργένο, προσπάθησε το παιχνίδι. Ξέρουν μπάσκετ νομίζω όλοι. Από τον Μπραντιτσά με το σώμα. Αυτό είναι το δεύτερο και για τη Λιμόζ στην δεύτερη περίοδο. Πολυφρονόπουλος περνάει στον Αγγελογιαννόπουλο για τρεις σίγουρα από τον κύριο με το νούμερο 21. Έσπασε ο Αγγελογιαννόπουλος. Πολυφρονόπουλος ο οποίος δεν φαίνεται να επηρεάζει από το βάρος της εμφάνισης όπως είναι ο Γιάννης ο Κάρμας. Γεμιλός, έχει δει 4 ποντάκια. Το λάθος του δεν θα έρθει τώρα από τον Κωνσταντόπουλο. Ενόπουλο στήριγμα του Ροζής, πάει μόνος του και τελειώνει και αυτή τη φάση φτάνει τους 6 πόντους. Παυλίδης περνάει ανάποδα από το screen, καλή άμυνα από τον Μιχάλη. Παρά στον Ελευθεριάδη, θα το πάρει ο Ελευθέρης. Δεν θα το βάλει, φαίνεται να χτύπησε. Ο Παυλίδης, σύντομη διακοπή. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τριαντογιάννης ήταν αυτός που χτύπησε, ευτυχώς όλα καλά. Μάλλον δει και εγώ να το λογώνα το, το κατάλαβα. Και εγώ από εδώ. Λόμπα στον Ροζή, καλάθι. Ακόμα ένα για τον Γιάννη. Θα δω και ο Μπιλάρας. Ο Χρυσοδηλόπουλος. Ονόπουλος. Είναι στη γωνία στον Μπραντίτσα, σούδια 3, βρίσκει το σίδερο, rebound από τον ίδιο, δεύτερη ευκαιρία, καλά με ταμπλό. 31-17, 3 λεπτά μόλις έχουν περάσει στη δεύτερη περίοδο, ξαναλέω, τα φάουλ 2 και 2. Καλάς, πάει στον Ροζή, φλότερ από το κέντρο άστοχο. Βάζει τον Παντόπουλο και αντεβάζει ο Μπραντίτσας. Παντόπουλος. Παντόπουλος θέλει να τροφοδοτήσει τον Τριαντογιάννη. Ωραία σπιν μου από τον ψηλό. Πάσα λίγο φιλόδοξη. Δεν περνάει. Και καλά στρέχει. Και λίγο τον Ελευθεριάδης. Λόμπα πολύ ωραία στον Πολυφρονόπουλο. Ο καλάθι δεν έρχεται. Αυτή η δεύτερη προσπάθεια. Ροζής. Αυτό το βάλει. 4 συνεχόμενοι πόντοι για το νούμερο 14. Πονάτος και στο Βελόπουλος βλέπω και οι δύο με πολιτικά. Μέσα από τη γωνία, σίδερο από τον Κωνσταντόπουλο. Παίζει ωραία τον Μπραντίτσα και άφησε τον Πολυφρονόπουλο. Ο Κυριανόπουλος τον Ελευθεριάδη για 3. Επιστροφή του, μπάλα παραμένει για τη Λιμόζ. Έχει ξανά ο Πούρος, έξω ο Πολυφρονόπουλος για τον Ντρου. Τρεντογιάννης. Τον πιέζει ψηλά ο Μιχαλάς. Απέναντι στον Μπραντίτσα η μπάλα. Ψηλά το rebound ο Ροζής. Ξανά στον εμβολιασμό ο Ντρου, Ελευθεριάδης, βρίσκει τον Πούρο. Δεν βιάζει τον Σπύρο και πιστεύει την μπάλα από όπου την πήρε.
Για τρεις ελευθέρεις σημαδεύει άστοχα, βάζει τον Μπραντίτσας. Έτσι και το μάλλον μέσα στην μπάλα. 33-19. Χαμηλού το σκοτ στη δεύτερη περίοδο, συγκριτικά πάντα με την πρώτη. 6 πόντου του Ντου, 4 για την Λιμός. Μπαίνουμε στο τελευταίο μισό του 4-10 λεπτού. Έτσι λεπτά μας χωρίζουν από το ημίχρονο, μπροστά σταθερά σε θέση οδηγού ο Ντρου. Πάμε να επιχειρήσουμε! Ακόμα ένα λάθος τώρα για εκείνον. 2-0, ωραίο lay-up. Αγγελιανόπουλος αφήνει στον Κούρο. Ο Καλάς προσθήκε πολύ ωραία, κέρδισε χώρο, αλλά έχασε το φαινομενικά εύκολο καλάθι. Δεύτερη ευκαιρία, φάουλ. Και δύο βολές. Ροντίτσας, φοβερή κίνηση. Ακόμα ένα καλάθι για τον Παναγιώτη. Πόδος στην εκεί ποδίτσα. Ήταν αυτοί τραγιάς. Στέλνει πόδος στην κίνηση της επίδεσης της Λιμός. Λευτεριάδη για τρεις. Το έχει κεφάλι, μη χαλάς ούτε εκείνος. Αυτό είναι και από Γιάννη. Αντωνόπουλος μένει μόνος του, το φέρνει και το βάζει. Να που επανακάμπτει η Λιμός. Ένα μίνι, 7-2 σερί από τους φιλοξενούμενους. Κούρος, Αγγελογιαννόπουλος για 3. Ούτε τώρα έχετε η λύση. Διαφορά στους 10 και πάλι, 36-26. Μπραντίτσας, πάρ' να στείλω, θα σπάσει την μπάλα στη γωνία. Καμπηγιάννη στο βοηθό και πάλι στο low post, την γύρισε σαν να έχασε λίγο την ισορροπία του εκεί. Αλλάζει τώρα Πούρος, ωραία πάση στον Ελευθεριάδη. Δίστασε ο Ελευθέρη, πέρασε, ωραίο λέα, πρώτο καλάθι για τον έμπειρο shooting guard του Άγγλου Ντρου. Καθηγαρέασκρα στο παρκέ, τριποντάκι του Δενόπουλου και πάλι. Δεύτερο συνεχόμενο από τον Ανδρέα. Η διαφορά πέφτει και πάλι σε μονοτική βαριμή μετά από αρκετή ώρα. Καλάς, θα κερδίσει χώρο, παίρνει την επαφή, κερδίζει το φάουλ και έχει και μία βολή. Αλλάζει μέσα στο τελευταίο δίλεπτο. Τραφικαρέας, πήγε να βάλει το δύσκολο, μάζεψε ο Ροζής.
μπάλα στον Φούρο. Κάνει ένα φάουλ, δεν έχει πλέον να δώσει Λεμός. Ένα ακόμα έχει να δώσει ο Ντρου. 40-29, το πρώτο Μιχαλάς. Δεν περνάει η πάσα του. Λέβαιο Παυλίδης. Οργανώνει ο Μπραντίτσας. Ωραία σταυρωτή, βρήκε και ενώ χώρο. Ακόμα να λέει για τον Παναγιώτη. Μπραντίτσας του Σέχη Τεδενόπουλος και από τις 6 οι δύο που τραβούν το κουπί για τη Λιμός. Και πάνε στις 9 η διαφορά. Ζεις, σίδερο το σουτ. Τεδενόπουλος. Τελείωμα εδώ από τον Κωνσταντόπουλο. Δεν είναι μετά νομίζω καλή θέση όταν έχει τίποτα δεύτερη την μπάλα. Φούρος για 3. Και τώρα τελευταίο λεπτό. Όπως όλα δείχνουν, ο Ντρου θα πάει στο half time break έχοντας μια σχετική διαφορά. Ροζής. Αλλά γι' αυτό Κάρμας τα μαλλιά του. Αντανόπουλος. Άσπρος αυτή τη φορά. Νέα ευκαιρία, Κάρμας θα την αρεσπύρω. Στο Ροζή, καρφώνει εκείνος. Καναρό καρφωματάκι. Ο οποίος έχει βαλθεί να μπαίνει κάθε εβδομάδα στα δόπτεν έτσι που σπάει. 42-31, 14. Καλαντίτσας στον Αντωνόπουλο. Πάει για ακόμα ένα, δεν το βάζει. Για τον Γιάννη, φάουλ με 0,08 στον φωτεινό πίνακα της Οφριάς. Follow, δεν λιώνει εν τέλει. Ο Κωνσταντόπουλος, 42-31, φινάλι ημιχρόνου. Ξεκινάει το δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά. 27-15 το σκορ της πρώτης περίοδου, 15-16 το επιμέρους σκορ της δεύτερης. High scorer Ροζής και Μπραντίτας με 10 πόντους έκαστος. Με τον Άγκητου και την Λιμόζα αντίστοιχα. Πάμε λίγο να δούμε stats για τις δύο ομάδες. Πρώτη επίθεση για τη Λιμόζα εδώ μεταξύ. Παυλίδης δεν παίρνει πάσα του. Και στο Ζηλόπουλος ο οποίος στην πρώτη του πάση στο παρκέ μπαίνει και κλέβει. Αυτά είναι, τι κάνω τόση ώρα μπιλάρας έξω. Τρεις στις έξι βολές, 10-25 τρίποντα, 5-17 τρίποντα για τον Τρίο, ο οποίος στη δεύτερη περίοδο ήταν συγκριτικά αρκετά πιο άστοχος. Έξω από τη γραμμή των 6-75. Δύο στις 5 βολές, 10-19 τρίποντα, 3-16 τρίποντα για την Λιμόζ. Υπόλοιπες κατηγορίες πάνω κάτω στα ίδια. Ένα παραπάνω λάθος για Λιμόζ, 5-9. Που έχει ο Ντρου, 5 έχει ο Ντρου, 9 έχει Λιμόζ. Καλά του στην αρχή από μακριά, πρώτη πόντι για τον Μιχάλη. Μιχαλάς, για να δούμε πως πόντις έχει συνολικά. Γιάννης παίζει με πλάτη, μπαλά τον πουλάει, δεύτερη ευκαιρία, μπλοκ από τον Μιχαλά. Αντιγαρέας στον Ελευθεριάδη, μόνος του Ελευθέρης, παραδίδει άστοφα, ριμπάουντε θετικό. Μιχαλάς, άμενα με φάουλ. Η δεύτερη 9 πόντι από τον Μιχαλά, 4 συνεχόμενες στο ξεκίνημα της επανάληψης. Για τον Γιάννη βρίσκει
τον Λουκαλάμπα Σάτου που του παίρνει το φάουλ και θα κολλήσει και μία ολή. Απαντάει, έλεγε στο τρίπονο από τον ψηλό, 47-34. Κρίσο πολύ Χρονόπουλος, δεν είναι κινήσει από μακριά. Ο άλλος τον Αντωνόπουλο. Πέρασε εν τέλει χαμηλά. Μπραντίτσας με το split-out. Για Κρίσο Παναγιώτης, πρώτο τρυποδάκι για τον πρώην Χάρλεμ. Αυτήν τον Μιχαλά. Μέχρι στιγμής 4 πόντι από τον Προλαφερθέντα, 3 από τον Τραδογιάννη και 3 τώρα από τον Μπραντιτσά. Και παράδοση και πάλι στους 10 πόντους. Φάουλ και καλάθι για τον Παυλίδη. Βολή 9-0 το σερί της λιμόνης από τους 4 πόντους στην αρχή από τον Μιχαλά. Φάουλ πάνω στον Πολυχρονόπουλο. Το 40. Πάμε χαμηλά. Αντωνόπουλος πίεσε. Αντωνόπουλος θυμμένος για 3. Σημαδεύει άστοχα. Ρεμπάουντ του Σαντιγαρέα. Στήριγμά του ο Πολυχρονόπουλος, ο οποίος παίρνει ένα δυνατή πάσα. Ελευθεριάδης. Τελείωσε εδώ την ωραία assist. Κυρίου με νούμερο 21. Μια η μπάλα, σύνδερο το τριμποντάκι. Σιγαρέα. Ωραία, είναι νάουτ, το καλάθι όμως δεν θα έρθει. Λάθος πάσα αυτή τη φορά από την Λιμόζ. Λίγο διασπρός και το Σαντόπουλος εδώ. Πίεσε, δεν κέρδισε κάτι. Ωραία, πάσα στον Πολυχρονόπουλο. Δύσκολο το λέω αριστερό. Άστοχο, βάζει αυτό στα τηγαρέας. 14 πέρα για τον Τρού, δεν είναι ανοιχτή το ρολόι. Πολυχρονόπουλος από τη γωνία στημένος. Σίδωρο και πάλι, ακόμα ένα επιθετικό. Καλά. Οκιμάζει το χέρι του και δικαιώνεται. Πολύ καλό δεκάλεπτο από τον νέο αποκτηθή. Ψηλό από ό,τι φαίνεται. Του Ντρού. Με τον φύλαξη τον νέο ψηλός. Με την κλίση και μου στείλει λεπτά μήνυμα το κάρμα. Σαντιγαρέας. Ωραία πάσα, καλάθι ακόμα ένα από τον Μιχάλη, είναι ασταμάτητο σε αυτήν την περίοδο. 9 από τους 13 πόντους του Ντρού έρχονται από τα χέρια του. Καλαθίσας, Παυλίδης, δέμε και το χώρο που ήθελε. Γιαννιάννη παίζει με πλάτη, ένα βερσούλα με το δεξί, καλάθι, 55-42.
Ανδρέας Ελευθεριάδης, Ελευθεριάδης λέω, Καβυράκης και Αγγελογιαννόπουλος ξανά μέσα στο παρκέ. Τέσσερα και 23, 30 φάουλ των Λιμπαδούχων, 2 από την Λιμούδ. Κωνσταντόπουλος, ωραίο τριγωνάκι, μπάλα στον ελεύθερο, αλλά άσπρο Τριαντογιάννη, καλάς μάζεψε στο ζυγαζόνιο Ξοδηλόπουλο, γιούρασε από τον Βασίλη, το καλάθι δεν θα έρθει. Δεν στον πάγκο τα τελευταία. Άσπρο του Μπραντίτσας, με μια σφαλιάρα του Μόνα Τριαντογιάννης, άσπρος σε πρώτο χρόνο ο Κωνσταντόπουλος, δεν του δίνει δράσεις, αλλά το καλάθι το βάζει. Πέντε 44. Ο Λιχανόπουλος σε μια δύσκολη ατομική ανέργεια το βάζει και αυτό τα δεξιά. Περατήτσας σε οργανωμένη επίθεση Λιμός. Λίβδη ζητάει ο Τριαντογιάννης, θα δοκιμάσει για τρεις ο Φίβος, θα σημαδέψει άστοχα, ρεμπάουν του Αγγελογιαννόπουλου. Καλάς. Ο Πολυχρονόπουλο βρήκε χώρο, το έχασε, χαλάζουμε χρόνο. Το δείτε ακόμα δύο πόντους στη συλλογή του, time out 59-44. Συνήκα στο μάτς, 3 λεπτά που μένουν για την λήξη της περίοδου, 59-44 το σκορ, σωστά με συν 15 ο Ντρου. Αντωνόπουλος ψάχνει τον Κωνσταντόπουλο, παίζει με πλέον τον Αγγελογιαννόπουλο εκείνος και σπάει στον Μπραντίτσα. Καλή κλωζά ο Ντάμουνα από τον Βασίλη, λοιπόν από τον Άρη. Ο Ρονόπουλος στον Μιχαλά, πολύ ωραία πάσα, καλάθι ακόμα ένα. 2, 4, 8, 10, 13 πόντι από τον Μιχάλη. Παραμένει άλυτος ο τρίποδος για την άμυνα των Γάλλων. Ωραία κίνηση, μπλοκ του Μιχαλά στα ίσια. Φάουλ στο δεύτερο χρόνο και 2 βολές για τον Τριαντογιάννη. Στο διατή του Μιχαλόπουλου βρίσκει το ταμπλό. Μιχαλόπουλος είναι τον Κωνσταντόπουλο και από εκεί τον Τριαντογιάννη. Πάσα στην Γουσάη, καλή πληροφορία και πάλι από την Λιμός. Λέα με τον Μιχαλά, αλλά εκτός από τα χέρια του, 5 δεύτερα για την επίθεση των τυπικά φιλοξενούμενων. Πάνω από το Βιλόπουλο. Αυτό είναι το 5ο βολές από εδώ στο εξής για την Λιμόζ. Σε δεύτερα από την Τριαντογιάννη. Μαζί με τον Μπραντίτσα και τον Παυλίδη ήταν αυτοί οι οποίοι μείωσαν, ξαναλέω, στο ξεκίνημα της επανάλησης για τη Λιμόζ. Έπαιξαν μαζί 9-0 σερί, η διαφορά ωστόσο έχει φύγει και πάλι στο 15. Να τον Πολυχρονόπουλο. Πάσα στο Woodside, χωρίς πολύ σκέψη ο Δονόπουλος, δεν δικαιώνεται rebound του Μιχαλά. Λάς, στο Κανδυράκι, στον Ψωμάκη του Λευτέρη, μέσα. Κανδυράκης, 9 πόντι, 3 τριποντάκια στον λογαριασμό του.
Ντόπουλος πέρασε. Ωραίο λέαπ, δεν καταλήγει παρά το καλάθι. Πολύ κοντά στο σύν 20 ο Ντου, 64-46. Πολυχρονόπουλος, τον Αγγελογιαννόπουλο, Σοβλόπουλος, τον Κανδυράκη. Ωραία, πήρα τον Αγγελογιαννόπουλο μέχρι μέσα. Λες και κάνει προπόνηση. 18-4, όλα για τη Λιμόζ. Ειδικά θα πάνε σε μεγάλη επίθεση. Ντόπουλος, είναι στον Μπραντίτσα. Θα πάνε σε αυτό το Βεγγιάννη. Ντόπουλος, που θα πάρει την αφήνη. Ο Μπραντίτσας θα είναι αυτός. Δεν θα γράψει όμως. 66-49. Στο σύν 20, ο Ντρούς στο φινάλι της τρίτης περίοδου. Τελευταία περίοδος εδώ στη Ζωφριά, 66-46. Διαδικαστικού χαρακτήρα νομίζω η τελευταία αυτή περίοδος. Τα πράγματα πολύ δύσκολα θα αλλάξουν. Το στόχο είναι στα τυγαρία. Μπραντίτσας. Προσέτε! Γεωργιανόπουλος φεύγει, έκανε την λίδα του. Καλά τώρα και φάουλ από τον Παναγιώτη. Βασικά να μην βιάζομαι, λοιπόν, με έχει ξεμπροστιάσει ακόμα μια φορά στον Κολονό που είχα δώσει τότε το μάτς από νωρίς τους Lionmen. Κάναν φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά δεν ολοκληρώσαν την ανατροπή. Τριποτάκι του Μπραντίτσα. Λάθος δικό μου προηγουμένως, δεν είχαμε καλάθι και φορά είχαμε φάουλ απλό. Χαμηλά έγινε τώρα το πρώτο καλάθι, έφερε 65 για τον Παναγιώτη. Ευθεριάδη σίδερο rebound από τον Γιαντελιάννη. Κάπως έτσι γίνεται το πρώτο λεπτό. Γιαντελιάννη απέφυγε δύο αντιπάλους στο σπέξι από το τελείωμα. Ευθεριάδης πατά για τρεις. Σίδερο ξανά ο Λευτέρης. Ζης, ούτε εκείνος. Στον Τριαντογιάννη, σούτ για δύο από την γωνία, μέσα και αυτό. Ζης. Χάνει την κατοχή, καλή η άμυνα του από τον ψηλό. Αλλαγέ. Τώρα πάρα πολύ πουλάει. Πάω ψηλά πάνω στον Κούρο. Ξοδηλόπουλος για τρεις ο Βασίλης. Καλεμπινή. Το χειροκρομίζω σε αυτό. 56-51. Και με εκείνα 5-0 το σερί της Λιμόζ στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Τριαντογιάννης. Η άμυνα του Ξοδηλόπουλου μπορεί να βάζει τρίποτα αλλά την άμυνα τη βγάζει. Αντωνόπουλος από τη γωνία. Άσπρο σουτ μαζεύει ο Μπιλάρας. Πάνω στον Κούρο. Και χρειάζεται ζητάει λόμπα στον Ροζή. Κάρφωσε την αρέσει. Πάει
το Λιμός πρώτο καλάθι από τον Λοζή στην τελευταία περίοδο. Γιάννης, πανίσης στο Χρυστοβουλόπουλο. Ο Παντόπουλος κινείται χωρίς την μπάλα. Μία με τον Ροζή, ο οποίος διάβαζε τη φάση. 3-2. Ροζή πάει μόνος, το αφήνει στον Ελευθεριά την τελευταία στιγμή. Κούρος, κρυμμένος, αλάστρος για 3. Καλιά με τον Ελευθεριάδη. Σαν την Καρέα, κρυμμένος θα το πάρει. Α, το χάσει και εκείνος. Ο Αντωνόπουλος θα δίνει το αμυντικό. 6-25. Ο Σαντόπουλος άτυχος στο φιλ. Ζεις, θέλει να κρυφίσει ξανά στο ανοιχτό γήπεδο. Φοβερή με την Παραντίτσα εδώ. Time out από τον Angle Group. Για αυτό το μάτς 6 λεπτά για το φινάλε της κανονικής διάρκειας. 68-51 συν 17 για τον Άγκριν Ντρου. Ραντίτσας που έχει για 3. Παλέψε ο Κούρος. Καρνάει 2. Βρίσκει χώρο, αφήνει στον Στοφρυγαρέα. Μπαλά στον Κανδυράκη. Σημαίνει για 3 ο Λευτέρης. 12 υπόδειξη. Έτσι μονά ο Λευτέρης. Κυραντογιάννης το σκείτε, κέρδισε χώρο. Δεν πήρε κάτι, δεύτερη ευκαιρία, καλά και φάουλ. Το 71-54. 5-20 για το φιναλέ, 3 τα φάουλ του Ντρου, 1 μόλις από τη Λιμόζ. Στα φιγαρέα, έτσι με πλάτη, βρίσκει τον Φούρο ελεύθερο, του διατρίς του Σπύρου μέσα. Το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τον Θείο, ακολουθά το παράδειγμα του Σκανδυράκη ο Φούρος. Μπραντίτσας, Μόπουλος, πάλι στον Παναγιώτη την μπάλα. Γιάννης δίσκαψε εδώ, μπορούσε να σκοτωθεί νομίζω. Ωραία, κίνηση από τον Φίβο, μόνος του για 3, λάτς. Πάμε, πάμε! Πεσάρικα! 74-57. Κούρος, Καντινάκης στο Ροζή. Σαντιγαρέα σκόβει, σηκώνεται για 2 ο Γιάννης, αλλά δεν σημαδεύει σωστά. Λοιπόν, του τρίτο Γιάννη. Για τον Γιάννη, στο καταλήγει τον κόβει στα ίσια ο Ροζής. Δεύτερη χειρά καλάθι από τον Νέκο Σαντοπουλό. Απογοητεύει τον Γιάννη. Λα, θα δω την πάει σε πιο οργανωμένη επίθεση. Δίτσας, έχει χώρο, το παίρνει και το βάζει. Ο Κούρος και στον Λιγαρέα, Πολυχρονόπουλος μέσα. 10-16. Κούρος για 3, αλλαγή ζητάει. Ένα.
σε λίγο πιο πίσω. Λίδης. Τον Τριαντογιάννη. Το πάρει για τρεις. Και θα δικαιωθεί και πάλι. 65. Στο πιατρίζα τον Αντωνόπουλο, άστο κομμάτι του Ροζής. Έβγε ο Γιάννης από το γήπεδο, βρίσκει μπροστά τον Παυλίδη και κερδίζει το φάουλ. Εξωφούρος μέσα στα Τηγαρέας. Και δεύτερη από τον Γιάννη. Κάνατε συνεχόμενη νίκη για τον Αντιντρού, ο οποίος συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία στο καλοκαιρινό. 4 στα 4, τριμποντάκι τώρα στον κύριο Γιάννη. Πάλι στον Πελοχρονόπουλο από τον Φίβο. Στον Βλόπουλο πέρασε μια ωραία σταυρωτή, σηκώθηκε και το έβαλε. Ακούτε και μόνοι σας τι γίνεται. Τελευταίο 1,5 λεπτό. Σταυρόπουλος πέρασε, έφτασε στον ελεύθερο και έφερε ξανά. Πάμε για την Μπραβίτσα. 82-71. Ο λιμός βγάζει με αντίδραση, αλλά αυτή είναι λίγη για να αλλάξει την εικόνα του μάτς. Στο Βιλόπουλος και πάλι, εκεί. Ζεις, αντεπιάσει τον εκεί. Πήγε ευθεία λέει. Τελευταίο λεπτό. Μπραντίτσας στον Κωνσταντόπουλο. Ενόπουλος το βατάει για τρεις και το βάζει και αυτό. Λάθος πασά. Παυλίδης δεν την αφήνει να περάσει, καλά κάνει. Τελικό σκορ νομίζω μένει να μάθουμε. Τραβίτσας, ωραία κίνηση και μπάλα τον Παναγιώτη. Αυτό μαζί με τον Τριαντογιάννη, δύο που τραβούν το κουπί στην τελευταία περίοδο για την Λιμόζ. Ροζής καλάθι. Κάπου εδώ νομίζω το μάτς τελειώνει. Η Λιμόζ μείωσε, αλλά η νίκη παραμένει νίκη για τον Αντιντρού, ο οποίος ήταν τις 4 συνεχόμενες και φεύγει με σκορ 86-76 από το κουτσό της Ζωφριάς. Από μένα καλό βράδυ σε όλους. Στην γωνία.